Κύριε Κυπριανού, η αύξηση των βιοκαλλιεργητών μου προκαλεί το ενδιαφέρον, μου προκαλεί μάλλον την ερώτηση αν και στην ανάλογη ζήτηση παρουσιάζεται η ίδια αύξηση. Δυστυχώς, αν κρίνουμε ότι στα βιολογική καλλιέργεια στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες, αν μιλήσουμε για την κτηνοτροφία, τη βιολογική κτηνοτροφία, εκεί τότε αυξάνονται πολύ περισσότερο οι δυσκολίες. Στο ξηροθερμικό κλίμα της Κύπρου, πολύ δύσκολα κάποιος παίρνει απόφαση να ασχοληθεί με τα βιολογικά, λόγω και του χρόνου που χρειάζεται στο μεταβατικό στάδιο μέχρι να μπορείς να ονομάσεις τα προϊόντα σου πλήρως βιολογικά. Και τη μεγάλη δυσκολία εξέβρεσης ζωοτροφών. Γιατί σε τέτοιο κλίμα όπως έχουμε στην Κύπρο, που είναι πολύ περιορισμένες οι βροχοπτώσεις, είναι επακόλουθον ότι δεν μπορούμε να παράξουμε τις βιολογικές ζωοτροφές. Αναγκάζεται ο κάθε εκτινοτρόφος που θέλει να ασχοληθεί με τη βιολογική εκτινοτροφία να εισάξει. Οπότε αυξάνεται και το κόστος. Και ένα ακόμα σημείο που είναι πολύ δύσκολο. Στη βιολογική εκτινοτροφία πρέπει να εντάσσεις για να θεωρηθούν τα ζώα σου ένας από τους βασικούς όρους ως βιολογικά. Πρέπει να εντάσσεις βοσκότοπους. Δηλαδή να υποδεικνύεις χώρους όπου τα ζώα σου θα βγαίνουν να κάνουν και άσκηση αλλά και ταυτόχρονα να βόσκουν. Δεν μπορείς να κρατάς τα ζώα ενσταυλισμένα στις εγκαταστάσεις της φάρμας χωρίς να βγαίνουν έξω. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Κανόνας. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι στο μικρό μέγεθος της Κύπρου δύσκολα βρίσκουμε και το... Και με την ξηρασία ειδικά πέρυσι πρέπει να δυσκολευτεί κατά πολύ. Ναι. Να ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Τι είναι τα βιολογικά προϊόντα? Τα βιολογικά προϊόντα είναι προϊόντα τα οποία παράγονται χωρίς χημικές ουσίες, χωρίς χημικά λοιπάσματα, ορμόνες, αντιβιωτικά ή χρωστικές τέλος πάντων. Δηλαδή τα φυτοφάρμακα τα αποφεύγουμε, κυρία Παναγίδου, έτσι. Φυτοφάρμακα, ζυζανιοκτώνα, εντομοκτώνα, όλα αυτά αποφεύγονται εντελώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλά από αυτά δυστυχώς μεταφέρονται στον καταναλωτή. Είτε γιατί το φρούτο έχει πόρους και θα εισχωρήσει από τη φλούδα του, είτε γιατί το ζώο θα καταναλώσει τις τροφές τις οποίες έχουν αυτά τα... Και στα παράγωγά του πάλι. Βεβαίως. Στον καταναλωτή θα φτάσει. Βεβαίως. Και ξέρουμε και τα απακόλουθα στην υγεία, έτσι. Υπάρχουν πολλά φυτοφάρμακα, ζυζανιοκτώνα και λοιπά, εντομοκτώνα, τα οποία ξέρουμε ότι είναι καρκινογόνα, σε μεγάλες ποσότητες φυσικά, ή προκαλούν βλάβες στον εγκέφαλο, στο σηκώτη και λοιπά, που είναι επακόλουθα της κατανάλωσης πλέον αυτών των προϊόντων. Και κύριε Σελέρη, δώστε μου τα φώτα σας. Στις συμβατικές καλλιέργειες δεν είναι εύκολος ο έλεγχος της χρήσης των φυτοφαρμάκων, είναι? Σίγουρα, στις συμβατικές καλλιέργειες χρησιμοποιούνται κατά κόρο, θα έλεγα, τα φυτοφάρμακα. Γίνεται αλόγιστη χρήση σε πολλές περιπτώσεις? Δεν θα έλεγα αλόγιστη, εξαρτάται από το πρόβλημα που θα προκύψει. Από το πρόβλημα, σήμερα έχουν ευαισθητοποιηθεί και οι καλλιεργητές των συμβατικών καλλιεργειών και εφαρμόζουν και εκείνη τη συγκεκριμένα προγράμματα, όπως είναι τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, δηλαδή όσον το δυνατόν λιγότερη χρήση χημικών κατασκευασμάτων. Και όμως που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ένα επιπλέον πλεονέκτημα της βιολογικής γεωργίας, εκτός από την παραγωγή τροφίμων χωρίς φυτοφάρμακα, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, είναι η προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων, γιατί ακριβώς δεν εφαρμόζονται όλες αυτές οι επικίνδυνες ουσίες στο περιβάλλον και έτσι προστατεύονται η χλωρίδα, η πανίδα, τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Είναι τεράστιο το καλό που συμβαίνει στην βιολογική γεωργία, που προκαλεί η βιολογική γεωργία στο περιβάλλον. Στο περιβάλλον, στη δική μας την κατανάλωση, σίγουρα, ναι. Στον αέρα που αναπνέουμε, είναι χίλια δυο τα ωφέλη.